Ωραία. Καλησπέρα φίλοι μου και στο απόψινό μας live 23 Τετάρτου 2019. Ετοιμαζόμαστε για τη γιορτή του Πάσχα. Θα περιμένω να μπείτε μέσα για να ξεκινήσουμε τον πρόλογο. Ωραία, δείχνει λίγο φωτεινά και παρακαλώ να μου γράψετε να ακούγομαι δυνατά και καθαρά. Εντάξει. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο και θα ήθελα να κάνετε τις δικές σας ερωτήσεις, να τις γράψετε και να μπορέσουμε να απαντήσουμε και να μοιραστούμε τη γνώση. Περιμένουμε λίγο ακόμα να μπουν μέσα οι φίλοι μας. Για να δούμε. Λοιπόν, οτιδήποτε ερώτηση θέλετε να κάνετε φίλοι μου, οτιδήποτε θέμα θέλετε να γράψετε, να το γράψετε από κάτω για να μπορούμε να συνεχίσουμε τη μετάδοση. Περιμένουμε λίγο ακόμα, θα κάνω ένα πρόλογο και μετά θα απαντήσω στις δικές σας ερωτήσεις. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα θέμα, για τις συνωμοσίες θα λέγαμε, γιατί πολλοί άνθρωποι με ρωτάνε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να φύγουμε από αυτό το τέλμα που έχει έρθει η κοινωνία, από αυτό το τέλμα που έχει μπει η Ελλάδα, από αυτό το τέλμα που έχει έρθει ο άνθρωπος. Και θα ξεκινήσουμε να βρούμε τη ρίζα του κακού, θα λέγαμε. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να δούμε γιατί ο άνθρωπος συνεχώς αρχίζει και βγάζει αυτές τις διάφορες αρνητικές ενέργειες οι οποίες μπορούν να εκδηλωθούν σε όλα τα αμαρτήματα ή τις κακίες ή όπως όλες τις ονομασίες που έχετε, που έχουμε ονομάσει εμείς. Βλέπετε ότι η ρίζα όλου του κακού που φέρνει τα δεινά στον άνθρωπο είναι αυτή η υπεροψία που προέρχεται από τον εγωισμό του. Ο άνθρωπος δυστυχώς ανέπτυξε ένα μεγάλο εγωισμό και αυτό τον έχει κάνει να έχει αποκοπεί από το όλο πνεύμα, από όλη η σύνθεση, από το σκοπό της ύπαρξης, από όλο θα λέγαμε το μυστήριο του θανάτου και της ζωής, από όλη τη γνώση και την εμπειρία ψυχής. Κάθε φορά αυτή η αποκοπή, φίλοι μου, αυτό το εγώ, δυναμώνει την προσωπικότητά μας, θα λέγαμε, δυναμώνει τα διάφορα σύνορά μας, σε υπέρμετρο βαθμό, πέραν του κανονικού, θα λέγαμε όπως έχουν τα διάφορα όλα τα όντα που υπάρχουν, και έρχεται να φέρει στον άνθρωπο συγκεκριμένες δυσλειτουργίες και συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτά που η Εκκλησία λέει δαιμόνια, ή όλους αυτούς τους εγωισμούς τους οποίους μπορούμε να έχουμε μέσα μας, ή τα διάφορα προγράμματα που λέμε, ή όλες αυτές τις σκεπτομορφές, ή όλα αυτά τα πράγματα που δυστυχώς εμείς οι ίδιοι με τη δύναμη, με τη μαγεία μας, με τη συνείδησή μας τρέφουμε, δυναμώνουμε, γεννούμε και αυτά μας καταλαμβάνουν τη συνείδηση που έχουμε. Αλλά για να το πούμε πιο αναλυτικά θα πρέπει να διαχωρίσουμε τον εαυτό μας σε ορισμένα μέρη για να μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το κομμάτι που λέμε πνεύμα, αυτό το κομμάτι που λέμε ψυχή για τις διάφορες ψυχολογίες και αυτό το κομμάτι που λέμε ύλη. Για να το καταλάβουμε αυτό, φίλοι μου, θα βάλουμε πάλι την ανηγορία του νερού. Του νερού που όταν εξατμίζεται γίνεται αέρας και δεν υπάρχει διαχωρισμός, είναι τελείως αόρατο.
αρχίζει να κρυσταλλώνεται, το βλέπουμε σε μορφή υγρή όταν γίνεται βροχή και στο τέλος όταν κρυσταλλώνεται γίνεται πάγος. Έτσι και εμείς σε κατάσταση αέρια, σε κατάσταση πνεύματος, όλοι είμαστε αναμειγμένοι. Στην υδάτινη, θα λέγαμε, κατάστασή μας έχουμε την αστρική μας μορφή και όλες τις συγκινήσεις. Και στην κρυσταλλωμένη μορφή μας έχουμε το σώμα μας, το φυσικό. Τι γίνεται τώρα? Ο άνθρωπος που είναι εστιασμένος τελείως στην ύλη, στο φυσικό του σώμα, δυστυχώς δεν έχει ενεργοποιήσει τις ανώτερες αισθήσεις και λειτουργεί μόνο με τις πέντε τις φυσικές, τις πέντε τις οργανικές που έχουν φτιαχτεί για να αντιλαμβανόμαστε τον φυσικό κόσμο. Τα ανεπτυγμένα όντα, φίλοι μου, λειτουργούν με 7, με 9, με 12 ίσως αισθήσεις. Τις 5, αυτές που λέμε τις φυσιολογικές, τις φύσεις της ύλης και τις υπερευαίσθητες αισθήσεις που αναπτύσσουμε μέσα μας. Θα μπορούσαμε να πούμε με ένα κομμάτι διέστηση, τις διαισθήσεις που έχουμε μέσα μας. Για να τις ξυπνήσουμε αυτές τις διαισθήσεις θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε, φίλοι μου, τον εγκέφαλό μας και φυσικά όλους τους διάφορους αδένες τους οποίους έχουμε στο σώμα μας. Οι διάφοροι αδένες, όπως έχετε ακούσει περισσότεροι, αντανακλούν πάνω στα διάφορα τσάκρα, τις δίνες που έχουν για να μπορούν να ρουφάνε, θα λέγαμε, την ενέργεια και να ενδυναμώνονται. Όταν τα τσάκρα, αυτές οι διάφορες δίνες, δεν λειτουργούν καλά, αυτές οι διάφορες διαστατικές πύλες δεν μπορούν να μεταβάλουν την ενέργεια, θα λέγαμε, καλά, ώστε να μπορούν να ενδυναμώσουν τον κάθε συγκεκριμένο αδένα και ο αδένας να εκρίνει τις ανάλογες, θα λέγαμε, ορμόνες. Ξεκινώντας από την επίφυση, λοιπόν, και την υπόφυση και όλους τους διάφορους άλλους αδένες της μηχανής μας, που λέγεται φυσικό σώμα, για να μπορέσει να δουλέψει στην υπέρτατη κατάστασή του, θα πρέπει να παίρνει την ανάλογη, λοιπόν, ενέργεια. Η ενέργεια, όσο εμείς δεν έχουμε, θα λέγαμε, ενεργοποιήσει τα διάφορα τσάκρα ή να γίνουμε ανοιχτοί στις συγκεκριμένες πύλες που έχουμε μέσα μας για να μπορεί να εισδρέει η κοσμική ενέργεια, είναι φυσικό να έχουμε αποκοπές και φυσικά να δυσλειτουργούμε. Θα μου πείτε, είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος? Δυστυχώς, σε συγκεκριμένες, θα λέγαμε, καταστάσεις πάνω στη γη, γιατί και η γη σαν ένας οργανισμός έχει τη δική της συχνότητα. Σε συγκεκριμένες, λοιπόν, εποχές, όπως έχετε ακούσει, τη σιδηρά εποχή, θα λέγαμε, τη χάλκινη, την πλούτσινη, τη χρυσή, την ασημένη, ας πούμε, τις τέσσερις εποχές, θα λέγαμε, εποχή, δεν είναι τίποτα άλλο παρά συχνότητες. Οι συχνότητες αυτές είναι όταν η γη πλησιάζει κοντά στο κέντρο της, οπότε είναι σαν να ενώνεται η κίνηση συνειδησιακά, όπως έχουμε εμείς το δικό μας κανάλι με τον κόσμο, έτσι έχει και η γη. Και όταν απομακρύνεται από το κοσμικό κανάλι, θα λέγαμε, φεύγει από το φως της και πηγαίνει στα άκρα της, φεύγει από το κέντρο της. Κάθε φορά που η γη περνάει στα άκρα της, θα λέγαμε, στα σκοτάδια της, αντί να είναι στο κέντρο της, θα λέγαμε, καταλαβαίνετε ότι πάνω οι ενέργειες που υπάρχουν στη γη δεν αφήνουν τα όντα που είναι πάνω να προχωρήσουν και να φτάσουν και εκείνα στο δικό τους εξελικτικό επίπεδο. Γι' αυτό λένε ότι στη χρυσή εποχή, εκεί δηλαδή που η συχνότητα, η ψυχική εξέλιξη, θα λέγαμε, της γης έρθει στο κέντρο, στο κεντροσημείο της, φυσικά και τα όντα πάνω της θα αρχίσουν να καλλιεργούνται διαφορετικά. Όπως ο άνθρωπος, όταν έρχεται στο κέντρο του, αλλάζει η ενέργειά του και έτσι τα κύτταρα που έχει πάνω του αρχίζουν και λειτουργούν διαφορετικά. Έτσι, όταν οι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα και μετά από τόσους, θα λέγαμε, κατακλυσμούς ή καταστροφές έχει υπεξελιχθεί η ανθρώπινη νοημοσύνη, ο νους δηλαδή, η συνείδησή μας, να το πούμε διαφορετικά, έχει εστιαστεί μόνο στα κατώτερα σημεία της και έχει υπάρξει μια υπεξέλιξη της συνείδησης της ανθρώπινης. Και όταν λέμε υπεξέλιξη, εννοούμε καθώς προχωράει η ροή και θα εξελισσόμαστε, η συνείδησή μας δυστυχώς έχει πέσει σε μία λύθη, διότι δεν είναι ενεργοποιημένη τόσο για να μπορεί να συλλάβει την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν μεγενθύνει τον εγωισμό τους, έχουν μεγενθύνει το διανοητικό, το κατώτερο, θα λέγαμε, που ασχολείται μόνο με το 3D, με την ύλη, και συνεχώς παλεύουν να φέρουν μία τάξη χωρίς να συλλαμβάνουν μέσα και το πνεύμα. Αυτή η κατάσταση έχει φέρει τον άνθρωπο σε μια αποκοπή, που αυτή του είδους αποκοπή έχει φέρει έναν φόβο για την επιβίωση,
ένα φόβο για το θάνατο, μια προβολή συνεχόμενα στο μέλλον φοβική και έχει δημιουργήσει επίσης ορισμένα αισθηκτόδη ή ζωώδη, θα πούμε, χαρακτηριστικά. Ενώ η ανθρώπινη ψυχή έχει μερικά ιδανικά, αυτά τα ανώτερα ιδανικά, αυτά τα ανώτερα πρότυπα που μπορεί και λειτουργεί σαν ένα πολιτισμό, θα λέγαμε, ένα πολιτισμένο, θα λέγαμε, γένος, για να μπορεί να φτιάξει μια ωραία κοινωνία, ένα ωραίο περιβάλλον, να μπορεί να προσφέρει στη γη, να υπάρχει ένας σεβασμός στη φύση, ένας σεβασμός στο κοσμικό νόμο, στην ομοτέλεια, ένας σεβασμός σε αυτή τη συλλογική συνείδηση την οποία λέμε Θεός, δηλαδή σε αυτή τη συλλογική νοημοσύνη που όλοι υπαγόμαστε μέσα, ένας σεβασμός στον άνθρωπο, στον αδερφό μας, στον πλησίον, γιατί ξέρουμε την ψυχική του εξέλιξη, ένας σεβασμός στον εαυτό μας. Καταλαβαίνετε ότι έχω μιλήσει και άλλες φορές, η ίδια η αρετή του σεβασμού είναι να μπορείς να βλέπεις, να γνωρίζεις το παρελθόν από ό,τι έχει συμβεί. Να μπορείς να γνωρίζεις δηλαδή τι διαδικασίες έχει περάσει κάτι για να φτάσει στο τώρα. Όπως βλέπουμε ένα γέρο και το σεβόμαστε γιατί ξέρουμε ότι έχει περάσει όλη τη ζωή του και έχει τόσες εμπειρίες, έτσι ακριβώς κάθε τι, φίλοι μου που βλέπετε, θέλω να υπάρχει ή να ξεκινήσετε να φέρετε αυτή τη πεμπτοδιάστατη αρετή που λέγεται σεβασμός. Και τότε αν σεβόμαστε τη φύση, αν σεβόμαστε τον άνθρωπο, αν σεβόμαστε την ψυχή μας, αν σεβόμαστε την εμπειρία μας, αν σεβόμαστε όλο το έργο που έχει γίνει για να φτάσουν οι μορφές να έχουν αυτή ακριβώς την κατάσταση, αν σεβαστούμε το όλο σκοπό, το όλο το πείραμα της ανθρωπότητας και όλες τις συμφιλήσεις όλων αυτών των ανθρώπων, των φυλών, των διαφορετικοτήτων που υπάρχουν στη φύση, αν αρχίζουμε και σεβόμαστε αυτά τα πράγματα, θα αρχίσει να ξεκολλήσει το μυαλό μας από το μικροσκοπικό αυτό βλέμμα που έχουμε, κοιτώντας μόνο ένα περιορισμένο συμφεροντολογικό εαυτό, αποκομμένο. Βλέπετε, φίλοι μου, ότι η έννοια του σεβασμού έχει χαθεί και αυτό σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε πλέον ούτε την ίδια μας τη φύση, δεν την αναγνωρίζουμε για να τη σεβαστούμε. Πολλοί άνθρωποι, και το ξαναλέω, έχουμε φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, επειδή έχουμε ξεχάσει λοιπόν, δεν υπάρχει μνήμη, αλλά δεν υπάρχει σεβασμός στην ομοτέλεια, να αρχίσουμε λοιπόν τι να κάνουμε μέσα στην αποκοπή μας, μέσα στο πόνο μας, μέσα στην άγνοιά μας, να αρχίσουμε να προβάλλουμε ό,τι διεστραμμένο έχει ο νους μας για να μπορέσουμε να νιώσουμε εμείς λίγο καλύτερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό το κόνσεπτ το λέω γιατί κάθε άνθρωπος, ειδικά αυτόν τον καιρό, περνάει από αυτές τις ενέργειες τις οποίες έρχονται για να διαμελήσουν ακριβώς τις προηγούμενες συνθέσεις. Έτσι, διαμελισμένοι από τις προηγούμενες συνθέσεις του παλιού τύπου, των παλιών ενεργειών, κάτι από συγκεκριμένα θα λέγαμε εγώ, με την ενδυνάμωση των εγώ, διαλύονται οι παλιές καταστάσεις. Θα έρθουν στη φόρα όλες οι συνέπειες της αποκοπής για να μπορούμε να τις φέρουμε λίγο πιο συνειδητά στη δική μας την αντίληψη. Και έτσι λίγο-λίγο αφού φτάσουμε στο αμήν, αφού καταλάβουμε πλέον οι περισσότεροι από εμάς τα λάθη μας, θα έρθει η ώρα πιο συνειδητά να ξαναεπιλέξουμε κάτι διαφορετικό. Βλέπετε, η υπερβολή πάντοτε, όπως είχα πει και σε ένα άλλο βίντεο, η υπερβολή ωραιοποιεί το αντίθετό τους. Όταν πάμε να φάμε και έχουμε λεμαργία, σημαίνει ότι θα φάμε παραπάνω από ό,τι πρέπει. Θα κάνουμε καταστροφή στο σηκώτη μας, θα κάνουμε καταστροφή στον εαυτό μας. Το ίδιο και όταν στο σεξ, το οποίο λέμε λαγνία. Το ίδιο θα λέγαμε και με την περηφάνεια, έτσι, όταν εμείς νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Το ίδιο θα λέγαμε και με οτιδήποτε από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, παραδείγματος χάρη, που λέει και ο χριστιανισμός. Βλέπετε ότι οτιδήποτε κάνουμε υπερβολή, αυτόματα οι διδασκαλίες οι παλιές για να μπορούν να βοηθήσουν ψυχολογικά τον άνθρωπο το έχουν δώσει με την έννοια του δαίμονα, με την έννοια του προγράμματος, με την έννοια ότι χάνει ο άνθρωπος τη συνείδησή του. Κάθε φορά που εμείς αρχίζουμε και τρέφουμε ένα από αυτά τα εγώ, ένα από αυτά τα προγράμματα, δυστυχώς το ίδιο το πρόγραμμα είναι έτσι φτιαγμένο για να μπορεί να αυτοτρέφεται. Με την έννοια ότι μας, θα λέγαμε, ότι μας καταλαμβάνει τη συνείδηση, ώστε να δώσουμε και άλλο ενέργεια και άλλο ενέργεια για να ζει και να μας δίνει το συγκεκριμένο βίωμα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει ότι κάθε εγώ που έχει μέσα του λειτουργεί σαν χιονοστιβάδα. Η χιονοστιβάδα ξεκινάει από μια απλή, θα λέγαμε, ρηπή χιονιού και σιγά σιγά αρχίζει και
όταν κατρακυλάει παίρνει και άλλα χιόνια και άλλα χιόνια και στο τέλος γίνεται τόσο τεράστια η δύναμή της που δεν μπορεί να σταματήσουμε και μπορεί να μας τάψει. Ακριβώς έτσι προχωράει, φίλοι μου, και τα κάθε διάφορα εγώ ή πάθη που έχουμε. Αν δεν μπορέσουμε και έχουμε αναπτύξει συνειδητά την νοημοσύνη μας και την εγρήγορσή μας, για να μπορέσουμε να το πιάσουμε στα πράσα στην αρχή, μετά είναι πολύ πιο δύσκολο και μας καταλαμβάνει, δεν σταμάτιεται. Υπό αυτή την έννοια δαιμονοποιήσανε και φέρανε με φόβο στους ανθρώπους συγκεκριμένες κακές ενέργειες, οι οποίες μπορεί να έχει φτιάξει με τις σκεπτομορφές, διάφορα δαιμόνια, όπως τα λέει η Εκκλησία, διάφορα προγράμματα, τα οποία όταν σε καταλάβουν, είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις. Τα λέγαμε όπως τα ναρκωτικά. Ενώ στην πραγματικότητα φταίει η υπερβολή, η κακή χρήση, οτιδήποτε κάνουμε, διάφορες διδασκαλίες, ξέροντας την αδυναμία του ανθρώπου ή την περιέργεια, θα λέγαμε, να γνωρίσει, δαιμονοποιήσαν ορισμένα πράγματα τόσο πολύ για να φοβάται ο άνθρωπος την τιμωρία του Θεού, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέπεια. Ο Θεός ποτέ δεν τιμωρεί, με την έννοια που το λέμε. Η συλλογική συνείδηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά το περιβάλλον εκείνο για να μπορέσει εσύ να βιώσεις τη συνέπεια των ενεργειών σου, τη συνέπεια των αποφάσεών σου. Όλα είναι συνέπειες, αιτία, αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει καμία έννοια της τιμωρίας. Όμως όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα συλλάβει αυτά, φυσικά λοιπόν ήρθανε όλες αυτές οι διδασκαλίες για να μπορέσουν να δώσουν στον άνθρωπο πράγματα που τότε δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν με την επιστημονική έννοια. Στο διατάφτα τώρα, δηλαδή στις σημερινές εποχές, εδώ και τώρα, το συμπέρασμα είναι ότι ο άνθρωπος έχει αναπτύξει τόσο πολύ τον εγωισμό του, σε υπερβολικό βαθμό, που αρχίζει και έχει χάσει, τα λέγαμε, την ψυχή του. Και όταν λέμε την ψυχή του, εννοούμε την ανθρώπινη ψυχή του. Οι γραφές λέγανε ότι οι άνθρωποι θα γεννιούνται χωρίς ανθρώπινη ψυχή. Και τι σημαίνει αυτό, φίλοι μου? Σημαίνει ότι εδώ και κάποιο καιρό, οι ψυχές οι οποίες, θα λέγαμε, βγαίνουν, δεν έχουν φτάσει εκείνο το ανθρώπινο πραγματικά βασίλειο, αλλά λειτουργούν κάτω από ζωώδη αίσθηκτα. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι όχι μόνο είναι ζωώδη, αλλά είναι πολύ πιο διεστραμμένα από το ζώο. Γιατί το ζώο, καθότι είναι αγαθό, υπακούει τους νόμους της φύσης, ενώ ο άνθρωπος δεν λειτουργεί ούτε καν με το αίσθηκτο. Με τον αισθηκτό, θα λέγαμε, αυτό του. Λειτουργεί πιο διεστραμμένα. Γιατί έχει βάλει το νου του και ακόμα έχει μεγενθύνει και το αίσθηκτο. Σε τρίτη κατάσταση που ακόμα και οι άνθρωποι που παραδέχονται ότι απλά είναι ζώα και παραδέχονται τον εαυτό τους και παραδέχονται το ζωικό εαυτό τους, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα, γιατί θα έχουν αποδεχτεί τον εαυτό τους. Οι άνθρωποι όμως λειτουργούν με μια συγκεκριμένη, θα λέγαμε, διεστραμμένη περηφάνεια, ειδικά τις τελευταίες εποχές του αυτοπροσδιορισμού, και θέλουν να αυτοπροσδιορίσουν τον εαυτό τους χωρίς να έχουν σεβασμό στο σώμα τους, χωρίς να έχουν σεβασμό στη φύση, χωρίς να έχουν σεβασμό στους νόμους, στις συνέπειες, στην αιτία. Και κάθε φορά η έλλειψη σεβασμού, φίλε μου, σημαίνει αμνησία. Και όποιος δεν θυμάται, αναγκαστικά οφείλει να το ξαναπεράσει. Έτσι έρχονται οι σημερινές εποχές που βλέπετε ότι ο κόσμος είναι γεμάτος εγωισμό, αποκομμένος στον εαυτό του, φοβώντας να μπορεί να συνδεθεί με το όλον, διαφοροποιώντας συνεχώς τον εαυτό του, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, έχει ξεχάσει τελείως τι σημαίνει σύνδεση. Έχει ξεχάσει τι σημαίνει το συλλογικό, το οποίο τον διέπει, ή το οποίο, λέγαμε αλλιώς, από ένα άλλο επίπεδο, έχει επιλέξει εκείνος να ζήσει μέσα. Για κάποιο λόγο. Συγκεκριμένο, για να πάρει εμπειρίες. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι εδώ πέρα έρχονται οι άνθρωποι τώρα με τις εκλογές. Να βγουν, ο καθένας θέλει να σώσει τον κόσμο ενάντια στον άλλον. Είναι δυνατόν όσοι άνθρωποι βάζουν, ας πούμε, να μας κυβερνούν, όταν δεν έχουν οι ίδιοι γνωρίσει τον εαυτό τους, οι ίδιοι γνωρίσει την ομοτέλεια, πώς μπορούν να κυβερνήσουν? Πώς είναι δυνατόν να κυβερνήσουν, να μας πάνε σε ποια κατένθεση? Και έτσι είναι ένας φαύλος κύκλος, μες στην άγνοια, συνεχόμενα να βλέπουμε ότι όλοι καθοδηγούνται από τον μονόφθαλμο, θα λέγαμε, ή καλύτερα από αυτόν που τα βλέπει μισοθαμπά. Και έτσι όλος αυτός ο κύκλος εγωισμού έρχεται να φτάσει σε ένα τέλος. Και αν αυτό το τέλος φέρει καταστροφές, ή αν αυτό το τέλος θα έρθει με μια ομαλή, θα λέγαμε, μετάβαση, είναι αναλόγως κάθε τέλος που δίνουμε και εμείς στη ζωή μας. Για κάθε μετάβαση, ακόμα και αυτή του θανάτου, ή για κάθε μετάβαση, ακόμα του θανάτου της στιγμής, που από τη μία στιγμή πηγαίνουμε στην άλλη, από το ένα θέμα ζωής μας στο άλλο,
αυτές τις συνειδησιακές στην πραγματικότητα μεταβάσεις, γιατί η ροή είναι μία και μόνο η συνείδηση δημιουργεί το φαινομενικό διαχωρισμό, ακόμα και αυτό που λέμε θάνατο, γιατί αποτραβιέται ή εστιάζει αλλού, σε μια άλλη διάσταση. Έρχεται η ώρα λοιπόν να καταλάβουμε ότι όσο ο άνθρωπος αρχίζει και σέβεται τον εαυτό του, σέβεται την ιστορία του, αρχίζει και σέβεται όλο το σύμπαν το οποίο υπάρχει μέσα, αρχίζει και καταλαβαίνει πόσο σημαντικός είναι από τη μία πλευρά, αλλά και πόσο σημαντική είναι η ένωσή του με το όλον. Έτσι, ερχόμαστε να πούμε ότι όσο εμείς δεν γνωρίσουμε τον εαυτό μας και δεν καταλάβουμε ότι ο εγωισμός, η αποκοπή, όλη αυτή η ασυνειδησία, η λύθη θα λέγαμε, είναι η αιτία του κακού, ό,τι πολιτεύματα και να βγαίνουν, ό,τι θα λέγαμε καλές προθέσεις και να έχουν, όσα φάρμακα και αν έχουν βγει, όσο όλοι οι άνθρωποι ας πούμε κάπου που αρχίζουν και παρακαλάνε να βγει ένα ωραίο πολίτευμα ή μια δημοκρατία ή μια ελευθερία, είναι πράγματα που δεν μπορούν οι ίδιοι να τα υπερασπιστούν. Γιατί ακόμα δεν μπορούν τι να κάνουν, να έχουν φτάσει σε αυτή την ηρωική κατάσταση να μπορούν να νικήσουν τους εσωτερικούς τους δαίμονες. Ένας άνθρωπος πρέπει να αρχίζει να υπάρχει μέσα του, να αρχίζει να δημιουργεί μέσα του μια συγκεκριμένη θέληση, ώστε να μπορεί να ξεπερνάει συγκεκριμένους φόβους. Μια συγκεκριμένη εγρήγορση. Βλέπετε όλη αυτή η Αγία Τριάδα που λέμε συνέχεια πατήρι, ως Άγιο Πνεύμα, πνεύμα, ψυχή, σώμα και τα υπόλοιπα. Μπορεί επίσης να γραφτεί ότι μπορούμε να έχουμε τη σοφία, την αγάπη και τη συνείδηση, την εγρήγορση. Γιατί χωρίς εγρήγορση δεν μπορούμε να έχουμε σοφία. Χωρίς αγάπη δεν μπορούμε να έχουμε σοφία. Δεν μπορούμε να έχουμε σοφία χωρίς εγρήγορση ή χωρίς αγάπη. Τα τρία είναι ένα και τα τρία, θα λέγαμε αυτά, ταυτόχρονα, σιγά σιγά, μέσα στον χρόνο, εμείς αρχίζουμε και τα διαδικάζουμε μέσα μας. Όταν λοιπόν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα, τώρα με τις διάφορες εκλογές, με τις πολλώσεις, ο κάθε ένας άνθρωπος πάλι με στον δικό του μικρόκοσμο, στον δικό του συλλογικό, δημιουργεί, τα λέγαμε, συγκεκριμένες λυκοφιλίες, συγκεκριμένες συλλογικότητες, για να κάνει τι, να ενδυναμώσει. Μπορεί όμως κανείς να σκεφτεί άραγε, μπορούμε να ενδυναμωθούμε πιο πολύ από τη συλλογική κατάσταση της ανθρωπότητας ή της γης? Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γι' αυτό αν το συλλογικό δεν είναι η ανθρωπότητα, αν το συλλογικό δεν είναι ο πλανήτης Γη, αν η συλλογική, η πραγματική συλλογική νοημοσύνη, δηλαδή ο Θεός, η πραγματική νοημοσύνη, ο Θεός, και όσοι πιστεύουν σε αυτήν την πραγματική συλλογική νοημοσύνη, που απαρτίζεται από όλους εμάς, δεν είναι κάτι άλλο, που απαρτίζεται από όλους εμάς, τους ανθρώπους, που απαρτίζεται από τα ζώα, από κάθε μικρό οργανισμό και μέγα οργανισμό. Υποτίθεται εμείς που είμαστε σε μεγαλύτερο επίπεδο αυτοσυνείδησης, θα είμαστε και πιο κοντά στο να συλλάβουμε τη δημιουργία, θα λέγαμε, του κάθε επίπεδου συλλογικότητας, του κάθε θεού, θα λέγαμε. Και εμείς οι ίδιοι σιγά σιγά να γινόμαστε θεοί του κάθε επίπεδου. Αντί όμως αυτό, ο άνθρωπος αρχίζει και πάει να έρθει σε μια κατάσταση αυτοκαταστροφής, γιατί διαχωρίζει τον εαυτό του σαν θεό από τους ανώτερους θεούς. Αυτό λοιπόν, φίλοι μου, θα φέρει όχι μόνο την αυτοκαταστροφή μας, διότι δεν υποστηριζόμαστε από τις υψηλές ενέργειες, δεν υποστηριζόμαστε από τις ενέργειες της γης, δεν υποστηριζόμαστε από τις ουράνιες ενέργειες, δεν υποστηριζόμαστε από τα ουράνια όντα. Γιατί πέραν από εμάς υπάρχουν και άλλα όντα πιο ανεπτυγμένα. Όντα που λειτουργούν με 12 αισθήσεις, όλα που λειτουργούν με παραπάνω συνείδηση. Κάθε όν, όσο αναπτύσσεται και δημιουργεί μέσα του την ένωση, τόσο πιο πολύ ξέρει ότι πρέπει να βοηθήσει, αλλά όχι με γνώμονα τη λύπη, με γνώμονα το νόμο, το δίκαιο, έτσι, και την εξέλιξη. Μέχρι εδώ λοιπόν ήθελα να σας πω για αυτά τα πράγματα, για να καταλάβουμε σε τι φάση είμαστε και ότι το σοβαρότερο απ' όλα είναι ήδη να καλλιεργηθούμε εσωτερικά, να αναπτύξουμε μέσα μας όλοι αυτές τις ψυχικές ανθρώπινες ιδιότητες, να λειτουργούμε στα πιο ψηλά μας μοτίβα. Έτσι σιγά σιγά, ως διαμαγείας και χωρίς να ξέρουμε, θα αλλάξει η ανθρωπότητα πολύ πιο γρήγορα από το να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε κάτι χωρίς να έχουμε έρθει ο καθένας μας σε μια αυτογνωσία. Είναι σημαντικό λοιπόν να δώσουμε την προσοχή μας και να γνωρίσουμε, να ψάξουμε και να ερευνήσουμε μέσα από όλο αυτό το έργο που ο καθένας ασκεί, που λέγεται ζωή. Μέσα από αυτό το έργο που παίζει, που λέγεται ο καθένας πρωταγωνιστής της ζωής του.
να μην πάει τσάμπα, φίλε μου, αλλά να σημαντικοποιήσετε την κάθε λεπτομέρεια, το κάθε τώρα σας, είτε αρνητικό είτε θετικό, για να πάρετε τη μέγιστη εμπειρία και να σεβαστείτε τον ίδιο τον πόνο που έχετε περάσει μέχρι τώρα, την ίδια τη θλίψη, όλα αυτά τα πράγματα που περάσει όχι μόνο σε αυτή τη ζωή αλλά και στις προηγούμενες ζωές σας, για να γίνει σημαντικό το να καταλάβετε, να μην πάνε τσάμπα όλα αυτά τα πράγματα και όλες αυτές οι εμπειρίες, ώστε μέσα από αυτές τις εμπειρίες τι να κάνουμε, να μπορούμε να προβάλλουμε πάντοτε μια καλύτερη επιλογή που μας φέρει ένα καλύτερο μέλλον και λιγότερο πόνο στο τώρα μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τώρα να απαντάω στις ερωτήσεις σας, έτσι. Μέχρι εδώ ο προλογός μου. Πάμε να δούμε τι ωραίες ερωτήσεις έχετε και σήμερα. Λέει η Κατερίνα, γεια σου Κατερίνα, η διαφορά ηλικίας σε μια σχέση παίζει ρόλο? Να ξέρετε φίλοι μου ότι ρόλο παίζει, ή μάλλον είναι κάτι σημαντικό, όταν εμείς δίνουμε τη σημαντικότητα, όταν εμείς έχουμε τη δική μας ερμηνεία. Όταν εμείς δίνουμε τη δική μας ερμηνεία, φίλοι μου, σημαίνει ότι εμείς δίνουμε και την ένταση της σημαντικότητας. Η διαφορά ηλικίας σε μια σχέση παίζει ρόλο αν εμείς έχουμε συγκεκριμένα δει έτσι και εστιάσει ανάμεσα σε αυτή την απόσταση από το ένα, θα λέγαμε, και το άλλο πρόσωπο. Αν αυτή η απόσταση είναι συνειδησιακή και εμείς εστιάσουμε συνείδηση, θα δούμε ένα χάσμα. Αν αυτή η απόσταση, θα λέγαμε, είναι κυταρική και εμείς εστιάσουμε στην ομορφιά, θα δούμε ένα χάσμα. Αν αυτή η απόσταση, θα λέγαμε, μπορεί να είναι υγείας και ο ένας είναι εξωτερικότητας να πεθάνει και ο άλλος είναι νέος, θα δούμε ένα χάσμα. Έτσι. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι σχέσεις γίνονται πάντοτε για να μπορούμε εμείς να βγάζουμε κάτι μέσα από αυτές. Όταν εμείς εστιάζουμε στο αρνητικό, αλλά όχι με επιστημονικό σκοπό για να μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποια πράγματα και να επωφεληθούμε από την εμπειρία, αλλά να μείνουμε μόνο στην διαφορετικότητα και να βλέπουμε τη διαφορετικότητα χωρίς να δούμε τη συνεργασία της διαφορετικότητας, τότε φίλοι μου, ο ρόλος που παίζει η κάθε διαφορά, όχι μόνο ηλικίας, είναι σημαντικός. Έτσι, αφαιθείτε πάνω στον ενθουσιασμό σας και κάθε σχέση που έχετε μπορεί να μην είναι ερωτική, αλλά είναι φιλική και να έχετε σχέση φιλική με κάποιο γέροντα. Αυτό δεν πάει να πει ότι ο γέρος δεν μπορεί να μεταδώσει σε εσάς συγκεκριμένες εμπειρίες από τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν κάθε σχέση που έχετε στη ζωή σας, κάθε σχέση που έχετε, κάντε τη σημαντική και τη σημαντικότητα τη δώσετε εσείς, αναλόγως στην εστίασή σας, έτσι, και αναλόγως κάτι μέσα σας που φουντώνει κάποιο συνέστημα εκείνη την ώρα το ίδιο το συνέστημα σας μιλάει. Αναλύστε λοιπόν το συνέστημα για κάθε διαφορά, έτσι, την οποία θέλετε εσείς να δείτε μέσα σας για ποιο λόγο αντιδράτε έτσι πάνω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ακολουθήστε τον ενθουσιασμό σας, όπως έχουμε πει, έτσι, και σιγά σιγά, καθώς μαθαίνετε τον εαυτό σας, θα έχετε και καλύτερη επιλογή και καλύτερο συσχετισμό με το περιβάλλον σας. Λοιπόν, λέει η Γεωργία, σεβασμός υπερικλεί τα πάντα και δυστυχώς ελάχιστοι γνωρίζουν τη λέξη. Συμφωνούμε, προχωράμε πιο κάτω. Λέει πάλι η Γεωργία, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, μετά από καιρό είναι αλήθεια ότι όλες οι φοβίες μας προέρχονται από το μεγαλύτερο φόβο του ανθρώπου, τον θάνατο. Ευχαριστώ. Όταν εμείς είμαστε εστιασμένοι, φίλοι μου, στο αισθηκτότης κομμάτι μας, είναι φυσικό πάντοτε να δημιουργούμε φοβικούς θεούς, να δημιουργούμε εχθρούς, να δημιουργούμε ένα εκατομμύριο πράγματα αντί να μπορούμε να εστιάσουμε πάνω στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ο φόβος, από την άλλη, όταν εμείς ζούμε στο φυσικό επίπεδο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά κάτι που μας προξενεί, θα λέγαμε, συγκεκριμένα, θα λέγαμε, οράματα για το τι μπορεί να συμβεί. Ο φόβος όμως, θα τον αναλύσουμε παραπάνω, ενώ μπορεί σαν χρήσιμο ο νους μας να μπορεί να βλέπει παράλληλες πραγματικότητες, σαν επιλογή ώστε να μην διαλέξουμε, παραδείγματος χάρη, να πέσουμε τον κρεμό. Ο φόβος είναι όταν εμείς βιώνουμε πολύ έντονα εκείνη την προβολή μας στο μέλλον. Θα μπορούμε να έχουμε τη γνώση λοιπόν αντί για το φόβο. Η γνώση έρχεται κάθε φορά που εμείς αυτή την προβολή στο μέλλον, την αρνητική, μπορούμε και την αντιλαμβανόμαστε χωρίς να τη ζούμε εκείνη την ώρα 100%. Βλέπετε, όταν εμείς κάτι το έχουμε περάσει με τη μεγαλύτερη ένταση, η οποία είναι στη φυσική μας πραγματικότητα το βίωμα, γι' αυτό και έχουμε έρθει στη φυσική πραγματικότητα και ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, γιατί υπάρχει μέγιστη ένταση,
Άρα, θα λέγαμε, τα συναισθήματά μας τα αντιλαμβανόμαστε στο μέγιστο. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, και ο φόβος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προβολή μέσα αρνητικής κατάστασης στο μέλλον. Όμως, όταν εμείς έχουμε μια γνώση, πάβει να υπάρχει ο φόβος. Απλά υπάρχει η προβολή μιας κατάστασης στο μέλλον, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε και να έρθει. Οπότε δεν έχουμε φόβο παρά μία γνώση του τι πρέπει να κάνω όταν πρέπει να γίνει και όταν έρθει η ώρα. Πάντα ο φόβος έρχεται από την άγνοια. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό, φίλοι μου. Και η άγνοια πολλές φορές είναι η μη προετοιμασία. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο μη προετοιμασμένος, είτε ψυχολογικά θα λέγαμε, είτε σωματικά, είτε ολικά, είναι φυσικό να διακατέχεται από φόβο για να μπορεί να ζήσει και να παίξει πειραματικά στο δικό του νοητικό επίπεδο συγκεκριμένες εκβάσεις του εαυτού του, μπας και προλάβει να μην τη ζήσει στο φυσικό επίπεδο με τη μεγαλύτερη ένταση. Προχωράμε παρακάτω. Λέει ο Μάριος, γεια σου Σταμάτη, γεια σου Μάριε. Η μοναξιά έρχεται από την αποκοπή με την ψυχή μας. Επίσης είναι λίγα τα άτομα που ψάχνουν τη σύνδεση με την ψυχή ή με άλλους. Ή απλά μέχρι τώρα, αυτό λέει η εμπειρία μου, αισθάνομαι ότι λίγοι ψάχνουν τη σύνδεση. Όσο πιο ανεπτυγμένη είναι η ψυχή, όπως σας είπα προηγουμένως, τόσο πιο πολύ θα λέγαμε ότι έχει συλλάβει περισσότερες εμπειρίες. Κάποια ψυχή, όταν έχει πάρει πάρα πολλές εμπειρίες, σε κάθε ενσωμάτωση θα λέγαμε που κάνει ή κάθε εσάργωση την οποία έχει, στο υποσυνείδητό της έχουν καταγραφεί τόσο βαθιά συγκεκριμένες εμπειρίες, οι οποίες δίνουν συγκεκριμένες τάσεις, συγκεκριμένους σωστό και φόβους, συγκεκριμένες θα λέγαμε ορέξεις, συγκεκριμένες πάθη ή συγκεκριμένες περιέργειες ή θέληση. Γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλές φορές ότι μια ψυχή, όταν έχει περάσει συγκεκριμένα πράγματα, στην επόμενη εσάργωση και σε κάθε εσάργωση που περνάει, της είναι πιο εύκολο να θυμηθεί. Της είναι πιο εύκολο να θυμηθεί γιατί είναι πολύ πιο γνώριμα τα πράγματα. Ο ίδιος μπορεί να μην το καταλαβαίνει, να μην έχει αυτοσυνείδηση, όμως αν δεν υπήρχε αυτό το αποτύπωμα, αυτή η μνήμη, πέρα της προσωρινής μνήμης που έχουμε, να υπάρχει μια πιο βαθιά μνήμη ψυχικού επίπεδου στο αιτιατό μας σώμα, καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα άσκοπο παιχνίδι να έρχεται ο άνθρωπος εδώ πέρα, χωρίς καμία βοήθεια, και συνεχόμενα να επαναλαμβάνει και να επαναλαμβάνει και να επαναλαμβάνει. Φυσικά η πτώση του ανθρώπου που έχει έρθει σε εκείνη την κατάσταση να έχει αποκοπεί από αυτή τη μνήμη του, όμως πάοντε έχει έρθει και δίνεται η δυνατότητα μετά από συγκεκριμένες, θα λέγαμε, ζωές που μπορεί να είναι αυτή η κοιλιά, θα λέγαμε, που κάνουμε όλοι μας, μες στην άγνοια και στην εστίαση, πάλι για λόγους εμπειρίας, να μην χρειάζεται να κάνουμε παραπάνω εσαρκώσεις μέσα στον πόνο και στην άγνοια. Έτσι, σας είπα πάλι, σε όλα ο άνθρωπος το χάνει επειδή έχει φύγει από το μέτρο και έρχεται η υπερβολή. Ακόμα και συγκεκριμένες σαρκώσεις εμείς διαλέξαμε να πέσουμε μέσα σε αυτή την έννοια της αποκοπής. Το ότι κολλήσαμε όμως εδώ πέρα είναι ένα είδους ταύτιση που δεν μας αφήνει έτσι να απελευθερωθούμε και να συνεχίσουμε, θα λέγαμε, την εξέλιξή μας προς τα ανώτερα επίπεδα. Λέει λοιπόν, η μοναξιά λέει έρχεται από την αποκοπή με την ψυχή μας. Υπάρχουν πάρα πολλών ειδών, θα λέγαμε, μοναξιές. Η ίδια η μοναξιά είναι ένα αρχαίγωνο, θα λέγαμε, αίσθημα που προέρχεται από την ίδια την αποκοπή από την ψυχή μας που έχουμε από την πηγή. Το πρώτο επίπεδο, θα λέγαμε, κάθε φορά που αποκοβόμαστε και φεύγουμε από την πηγή και δημιουργούμε αυτή την αυτοσυνείδηση, βαθιά στο εσωτερό μας νιώθουμε εκείνη την έννοια, θα λέγαμε, της αποκοπής, γιατί μας λείπει η ένωση με την ψυχή. Και σε διάφορα άλλα επίπεδα θα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές μοναξίες, αναλόγως την έλλειψη που νιώθουμε, δηλαδή τη μη σύνδεση σε συγκεκριμένα επίπεδα, είτε λέγεται μαμά, είτε λέγεται μπαμπά, είτε λέγεται οικογένεια, είτε φίλοι, είτε γνωστοί, είτε οτιδήποτε άλλο, θα λέγαμε, παίζουμε σε αυτούς τους ρόλους στο σενάριο. Έτσι. Τώρα, αν είναι λίγα ή πολλά τα άτομα αμάριε, δεν σε ενδιαφέρει, απλά κοίταξε να κάνεις αυτό που είναι και όταν έρθει σε εκείνη την κατάσταση, να μπορείς να συλλάβεις, θα λέγαμε, συγκεκριμένα πράγματα, θα δεις ότι ακόμα και αν είναι λίγοι ή πολλοί, έχεις διαλέξει εσύ στο περιβάλλον σου ή στο χώρο σου να τους διακρίνεις για να μπορείς να συγκεκριμενοποιηθείς και να πάρεις ανάλογες εμπειρίες. Έτσι, όλα έρχονται από δικές μας πεποιθήσεις, από δικές μας, θα λέγαμε, επιλογές υποσυνείδητες που έρχονται να γίνουν συνειδητές βάσει της έκφρασής τους στο 3D το οποίο ζούμε. Έτσι. Αν δεν υπήρχε αυτή η έκφραση στο 3D, δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε το ασυνείδητο. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και να έχουμε μια εγρήγορση πάνω στο τι συμβαίνει
στο 3D για να μπορούμε να καταλάβουμε τα υποσυνείδητα, τις υποσυνείδητες αιτίες που δημιουργούν αυτές τις εξελίξεις. Λέει η Θεοδώρα, γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο υποδηλωμένοι στα κατώτερά τους αίσθηκτα. Όπως είπαμε φίλοι μου, μετά από τόσες καταστροφές που έγιναν και λόγω των ενεργειών, θα λέγαμε πάντοτε, που ασκούνται πάνω στη γη, οι ενέργειες της γης αρχίζουν και δίνουν συγκεκριμένες πιέσεις πάνω στο βιολογικό σώμα, θα λέγαμε, των ανθρώπων. Συγκεκριμένες ενέργειες τώρα θα έρθουν πάλι και θα δώσουν άλλες συγκεκριμένες πιέσεις πάνω στο βιολογικό σώμα των ανθρώπων και θα εμείς τα δούμε έτσι από το σύμπαν αυτό να μας επηρεάζει και να μπορούμε να μεταλλαχθούμε, θα λέγαμε, σε ανάλογα όντα, αναλόγως την κραδασμική, την ενεργειακή, θα λέγαμε, συχνότητα που διατηρεί η Γη. Επειδή ζούμε σε αυτό λοιπόν τον πλανήτη Γη, θέλω να καταλάβετε και αναλόγως σε ποια διάσταση της Γης ζούμε, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αναλόγως σε τι δόνηση μας κρατάει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, το περιβάλλον μας επηρεάζει. Όπως σας είπα, μέχρι να φτάσουμε εμείς εκείνο το επίπεδο το εξελικτικό, να επηρεάζουμε εμείς το περιβάλλον. Άρα στην πραγματικότητα υπάρχει ένα είδος υπεξέλιξης λόγω πολλών πραγμάτων, γιατί από την εποχή, θα λέγαμε, της Ατλαντίδας, με συγκεκριμένα άλλα πράγματα και προσθήκες, θα λέγαμε, συγκεκριμένων ψυχών, λόγω πάλι σας είπα, επειδή η Γη έπρεπε να περάσει μέσα από αυτή την κοσμική, θα λέγαμε, εξέλιξή της, συγχρονιστικά έρχονται και συγκεκριμένες, θα λέγαμε, ψυχές ή βιώνουν στην επιφάνεια συγκεκριμένες ψυχές. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν στην Ατλάντια εποχή άρχισε και έπεσε από εκείνες τις αισθήσεις, τις υπεραισθήσεις τις οποίες είχε και σιγά σιγά άρχισε να τις χάνει, άρχισε λοιπόν να επηρεάζεται από αυτές τις ενέργειες, θα λέγαμε, της γης λίγο λίγο, γιατί η γη άλλαζε, έτσι γινόταν και πιο συγκεκριμένος, θα λέγαμε, πάνω στα διάφορα αισθηκτόδη κομμάτια του. Ένα άλλο, θα λέγαμε, επίσης πράγμα είναι αυτό που διαφωνούμε εμείς, θα λέγαμε, με φυσικά με το Δαρβίνο, ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε, θα λέγαμε, από τον πίθηκο. Ξέρουμε ότι οι παλιοί, θα λέγαμε, προγονεί μας, έχουμε πολύ πιο παλιά ιστορία από αυτή που σας έχουν διδάξει και ότι οι πρόγονοι, οι πραγματικοί μας, ήταν, θα λέγαμε, υπεράνθρωποι μπροστά σε εμάς και σε θέμα τεχνολογίας και σε θέμα πυκνότητα συνείδησης. Η πυκνότητα συνείδησης, δηλαδή το φως που είχαν μέσα τους, η ψυχή που είχαν κρυσταλώσει, ήταν ανώτερο τύπου και όχι σαν αυτή τώρα που κρυσταλώνουν αυτοί οι άνθρωποι της σημερινής εποχής. Όμως, επειδή έχουμε ξεχάσει την ιστορία μας και πιάνουν συγκεκριμένα επίπεδα, θα λέγαμε, ιστορίας, βλέπουν αυτή την υπεξέλιξη που συνέβη σε συγκεκριμένες έτσι εποχές, βλέπουν τους ανθρώπους, τους παλαιολιθικούς, νεάντερταλ και αυτά, και νομίζουν ότι από εκεί ξεκίνησε η ανθρωπότητα. Όχι, αυτή είναι η επεξέλιξη, η φίλη μου, που συνέβη βάσει διάφορων καταστροφών που συνέβησαν και διαφόρων, θα λέγαμε, πιέσεων ενεργειακών, τις οποίες έγινε και άλλαξε, θα λέγαμε, η κλίμα και το ενέργεια, θα λέγαμε, και η ενέργεια της γης. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι σε εκείνο το επίπεδο όλο αυτό το πράγμα που γεννήθηκε σαν προϊστορία δεν είναι τίποτα άλλο από μια επεξέλιξη μιας πραγματικής ιστορίας, έτσι, που ήταν αθισμένη πραγματικά η ανθρώπινη συνείδηση. Σας είπα και πριν, η Γη έχει εποχές, όπως έχουμε και εδώ πέρα, έτσι, τις δικές μας εποχές, και περνάει από συγκεκριμένες εξελίξεις. Θα λέγαμε από το υποσυνείδητο της Γης κάθε φορά, όπως το υποσυνείδητο του ανθρώπου, γιατί σας είπα ότι όπως πάνω έτσι και κάτω, το υποσυνείδητο του πλανήτη του σύμπαντος, συγκεκριμένες στιγμές εσείς βγάζετε διάφορες κυκλοφορίες. Άλλες φορές είναι καλές όταν είσαστε στο κέντρο σας, και άλλες φορές όταν είσαστε στα άκρα σας, οι σκεπτομορφές που βγάζετε, θα λέγαμε, είναι αρνητικές. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στον πλανήτη Γη. Σε συγκεκριμένες, θα λέγαμε, σε συγκεκριμένους χρόνους, η Γη λόγω των ενεργειών άρχισε λοιπόν και έβγαζε ψυχές, θα λέγαμε, από το δικό της υποσυνείδητο, δηλαδή από εκεί πέρα μέσα στις άλλες διαστάσεις που υπάρχουν, να κρυσταλλωθούν, να εσαρκωθούν, έχοντας να παίξουν συγκεκριμένα σενάρια. Όταν η Γη περάσει, θα λέγαμε, σε αυτή τη φωτεινή της, θα λέγαμε, κατάσταση, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι φυσικό ότι θα εκδηλώνονται ψυχές πολύ πιο αγνές, έτσι, από τις ψυχές που ενώνονται εδώ. Τώρα, η δική μας η ψυχική εξέλιξη, γιατί έχουμε μια πορεία ψυχική ο καθένας μας και ακολουθάει, θα λέγαμε, μια πορεία μέσα στο συλλογικό ασυνείδητο, γι' αυτό λέμε και τις διάφορες χρονογραμμές, έτσι καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας, φίλοι μου, έχει τη δική του εξέλιξη
και σιγά σιγά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αλλάζει διαστάσεις και αναλόγως επιλογές και την εσωτερική εργασία που κάνει κάθε φορά και τις επιλογές που έχει, καθότι είμαστε αυτοσυνείδητα όντα, μπορεί να γεννηθεί κάθε φορά σε διαφορετικές χρονογραμμές, έτσι, είτε στη χρυσή εποχή, είτε θα λέγαμε στη σιδηρέα εποχή, ακριβώς όπως έχουμε μιλήσει ότι όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, πηγαίνει σε διάφορες εστίες, έτσι, διαφόρων συχνοτήτων, που άλλοι το ονομάζουν κολάσεις και άλλοι το ονομάζουν παραδείσους. Όλα, μα όλα τα πράγματα έχουν ένα τέτοιο συγχρονισμό και λειτουργούν όλα συγχρονισμένα, που όταν κάποιος, ας πούμε, το καταλάβει και θα λέγαμε ότι έχει πάρει αυτή τη φώτιση και αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι όλα είναι συγχρονισμένα σε τέτοιο βαθμό που χρειάζεται μια τέλεια νοημοσύνη για να τα έχει συγχρονίσει, τότε καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι το κάθε τι. Έτσι, τότε θα λέγαμε γονατίζει, θα λέγαμε, μια τέτοια ταπεινοφροσύνη, έτσι, και θαυμάζει επίσης όλο αυτό το μεγαλείο στο οποίο είμαστε μέσα και είμαστε κι εμείς ένα μικρό γρανάζάκι. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει η ελπίδα, μεγαλώνοντας τη συνείδησή μας και έχοντας γνώση της δημιουργικής μας δύναμης, μπορούμε να επέμβουμε στην ύλη. Βεβαίως, τα απαντήσαμε και πριν, κάθε φορά που γινόμαστε κάτοχοι της γνώσης με ενό επίπεδο, γινόμαστε και Θεός του ίδιου του επίπεδου. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει την ικανότητα, επειδή έχει την δική του αυτοσυνείδηση, να μαθαίνει και δεν είναι αγαθός όπως τα ζώα, να μπορεί να μάθει την αγάπη. Τα ζώα είναι στην αγάπη, αλλά δεν ξέρουν ότι είναι στην αγάπη. Ο άνθρωπος έχει φτιάξει λοιπόν μέσα του αυτή τη διπολικότητα, για να μπορεί να καταλαμβάνει μέσω του διαχωρισμού, μέσω της αφαίρεσης ή της πρόσθεσης και όλων, θα λέγαμε, των πράξεων που μπορεί να επιτύχει, έτσι, συγκεκριμένα, θα λέγαμε, πράγματα, ώστε μαθαίνοντας σιγά σιγά να αρχίσει να εννοήσει το τι του συμβαίνει σε κάθε επίπεδο. Κάθε φορά που εννοεί το τι του συμβαίνει, γίνεται κύριος της διάστασης, είτε στον εσωτερικό του κόσμο, αυτό που κάνουμε εμείς, που λέμε την απόκριφη επιστήμη, που μαθαίνουμε και γινόμαστε θεοί της δικής μας, θα λέγαμε, του δικού μας σύμπαντος, σαν συλλογικότητα ανθρωπότητα, μόλις μάθει και κάθε φορά που μαθαίνει, όπως έχετε δει εσείς, αρχίζει και πειράζει την ύλη. Στην αρχή μπορεί να την πειράζει με τα χέρια, με τα όπλα, μετά με εργαλεία, μετά με διαστημόπλαια, μετά πυρηνικές βόμβες, μετά με τη γενετική. Όσο μπαίνει πιο βαθιά ο άνθρωπος και κατέχει την ύλη, θα λέγαμε, και καταλαβαίνει ότι μπαίνει στην ενέργεια, τόσο πιο πολύ ενεργειακά θα πειράζει τα πράγματα. Είναι, θα λέγαμε, ότι μόλις μάθουμε την αρχιτεκτονική, μπορούμε και πειράζουμε από τα σχέδια, έτσι και δεν χρειάζεται να πειράξουμε, θα λέγαμε, χτίζοντας. Παρ' όλα αυτά, τα άλλα όντα, στη δική τους, θα λέγαμε, εξέλιξη, είναι αυτοί που θα γίνουν τότε οι μάστορες και οι χτίστες, όταν εμείς ήδη θα έχουμε γίνει αρχιτέκτονες. Αυτό πάονται, ο κύκλος δεν σταματάει πουθενά και κάθε αιών όταν αναβαθμίζεται αυτόματα τη θέση την παίρνει από κάτω ένα άλλο αιών για να λειτουργούν όλα συγχρονιστικά, όπως σας έχουμε πει. Το ίδιο σημαίνει και στην κοινωνία, το ίδιο σημαίνει και μέσα σας και στους δικούς μας δαίμονες, στα δικά μας προγράμματα. Το ίδιο συμβαίνει παντού. Δεν υπάρχει τίποτα κενό, θα λέγαμε, στον κόσμο. Πάντοτε το γεμίζει, θα λέγαμε, η συνείδηση με ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το προχωρήσουμε πολύ αυτό το πράγμα με την έννοια της κενότητας και το γέμισμα, έτσι, αλλά είναι εκβαθέως ένα άλλο, θα λέγαμε, θέμα. Μπορώ να κάνω ολόκληρο πρόλογο πάνω σε αυτό. Λοιπόν, λέει η Αλεξάνδρα, ευσταθεί να υπάρχουν επιθέσεις από οντότητες, χωρίς να προέρχεται από δικές μας εσωτερικές συγκρούσεις. Από πού προέρχεται αυτό? Όπως μπορείτε να φάτε ένα χαστούκι από έξω, όπως μπορεί να στρακάρει ένα αμάξι από έξω, όπως μπορεί να χτυπήσει, ξέρω εγώ, το ρεύμα από έξω ή να σας πετάξει κάποιος με πέτρα, έτσι ακριβώς είναι φυσικό ότι μπορείτε να έχετε και επιθέσεις, έτσι, από εξωτερικά όντα, έτσι, καθώς εσείς είσαστε ακόμα ή θα λέγαμε δουλεύετε με τον κόσμο του διαχωρισμού. Όσο φεύγετε και η συνείδησή σας δουλεύει με τον κόσμο της ένωσης, η διάσταση με εσάς είναι ένα. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Εσείς και ο άλλος καταλαβαίνω ότι είστε ένα. Γι' αυτό και λέμε ότι όσο εμείς δουλεύουμε πιο εσωτερικά, τόσο πειράζουμε τον συγχρονισμό. Υπάρχει η μαγεία που μπορεί κάποιος να είναι ταχυδατολουργός. Υπάρχει η μαγεία να σας κάνει ένα θαύμα μπροστά σας. Υπάρχει όμως και μια άλλη μαγεία όταν δουλεύουμε, θα λέγαμε, πιο εσωτερικά με την ψυχή μας, που λέγεται συγχρονισμός. Όταν δουλέψουμε με αυτό το πράγμα, με την ψυχή μας, δεν χρειάζεται καν μαγικά να βγάζουμε λαγούς και πετραχίλια, έτσι, μέσα από τα καπέλα μας, ούτε να κάνουμε κάτι εξωπραγματικό. Όμως ο ίδιος ο συγχρονισμός θα αρχίσει να σε δημιουργεί από το πουθενά και χωρίς την πραγματικότητα να ξέρετε
το πώς, αλλά θα έρχεται στην πραγματικότητα να υλοποιήσετε τα όνειρά σας, έτσι, με ένα μαγικό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να προσπαθείτε. Όσο όμως δουλεύετε με την ύλη και είστε ακόμα εστιασμένοι στην ύλη, τόσο πιο πολύ θα βιώνετε τις καταστάσεις μέσω της αντιπαλότητας, μέσω του διαχωρισμού, μέσω των πακέτων ενέργειας. Το πακέτο ενέργειας σημαίνει παίρνω, δίνω. Όταν πάμε στις συχνότητες δεν υπάρχει παίρνω, δίνω, υπάρχει είμαι, δεν είμαι. Φιλοσοφήστε αυτό, διαλογιστείτε πάνω σε αυτό για να καταλάβετε ότι σε κάθε επίπεδο είναι φυσικό να δημιουργούμε τις εξωτερικές μας συγκρούσεις. Στο επίπεδο το υψηλό υπάρχουν μόνο εσωτερικές συγκρούσεις, γιατί εμείς ήδη φτιάχνουμε όλη την πραγματικότητά μας. Στο επίπεδο το 3D είναι φυσικό στο διαχωρισμό να είμαστε άλλο εμείς και άλλο καθένας σαν ύλη, σαν μορφή. Αν συλλάβετε αυτό το παγκόσμιο σερβερ που σας λέω του συγχρονισμού, θα καταλάβετε πως εμείς αναλόγως την εξέλιξή μας δεν είναι δυνατόν να συγχρονιστούμε με κάτι που είναι πέρα της εξέλιξής μας. Ο μόνος λόγος να το απαξιώνουμε είναι η άγνοια που έχουμε για την εξέλιξή μας. Έτσι. Προσέχουμε λοιπόν και καταλαβαίνουμε σε τι κομμάτι είμαστε εστιασμένοι. Ένας άνθρωπος που ακόμα δεν έχει την ικανότητα να δουλέψει με τον τρόπο που σας είπα, είναι φυσικό να έχει τις απαιτούμενες άμυνες. Παραδείγματος χάρη, σε συνειδητά όνειρα θα λέγαμε που έκανα, βγαίνοντας στο αστρικό, πολλές φορές εγώ έρθει σε επαφή με εξωγήινα όντα. Πολλές φορές εγώ έρθει σε επαφή με άλλα όντα, θα λέγαμε σκεπτομορφές. Ή συγκεκριμένως θα λέγαμε δαίμονες, να σου το πω για να το καταλάβετε. Εν πάση περιπτώσει, αρνητικές ενέργειες. Ασχέτως το τι αρνητική ενέργεια ήταν το άλλο, φυσικά στο διανοητικό μου, για να το κάνει μια εικόνα, μου έδινε την ανάλογη, θα λέγαμε, εικόνα. Και έπαιζα τα δικά μου σενάρια, έτσι, στον αστρικό, θα λέγαμε, χώρο. Όταν είχα πρωτοξεκινήσει, λοιπόν, καθότι ήμουν εστιασμένος πιο πολύ, θα λέγαμε, στο 3D, στο διαχωρισμό, και έβγαινα, λοιπόν, συνειδητά στο αστρικό, πολλές φορές συγκρουόμουν και αναγκαστικά έπρεπε να κάνω κάτι συγκεκριμένα χρυσά πεντάλφα από φωτιά ή να λέω μερικά μάντρα, μην να κάνω μερικές προσευχές. Από το σημείο που έμαθα να χειρίζομαι την ενέργειά μου, δεν χρειαζόταν να δουλέψω με αυτά τα ενδιάμεσα εργαλεία. Ήξερα ότι αν εγώ μέσα μου αλλάξω την ενέργειά μου, αυτόματα θα αλλάξει η διάσταση και δεν θα μπορεί, ας πούμε, να με πειράξει κανείς ούτε να επικοινωνήσουν μερικά όντα. Πολλές φορές έχω αρνηθεί, δίνοντας αγάπη στον εαυτό μου και μπαίνοντας, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά τώρα σε μια πράσινη ακτίνα, να φύγω από κάθε είδους επικοινωνία, ανεξαρτήτως τι μπορεί, ας πούμε, να γίνει. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι τώρα δεν χρειάζεται στην κατάσταση που είμαι να κάθομαι να δουλεύω με αυτά τα εργαλεία και να μπορώ να έχω λοιπόν οτιδήποτε άλλο, θα λέγαμε, στα κατώτερα αστρικά, μέσα στο διαχωρισμό, να χρειάζονται για να παίξουμε αυτά τα πολεμικά, θα λέγαμε, πράγματα. Όταν εσύ ξέρεις την συνείδησή σου και θυμάσαι τον εαυτό σου και ελέγχεις και προετοιμάζεις παράλληλα, θα λέγαμε, τη συνείδησή σου, δηλαδή τον κραδασμό, τη συχνότητα την οποία είσαι, δεν μπορεί να σε βλάψει, θα λέγαμε, κανένας. Γιατί δεν είσαι εκείνο το γόνιμο έδαφος για να μπει μέσα σου κάτι. Όπως το βιολογικό μας σώμα, για να μπει ένα μικρόβιο πρέπει να έχει πρόσβαση, έτσι ακριβώς, φίλοι μου, και στο αστρικό σώμα και στο αιτιατό σώμα, ή θα λέγαμε αλλιώς στα διάφορα συνδυσιακά επίπεδα του νου μας, γιατί αυτά είναι στην πραγματικότητα τα σώματα, είναι ο νους μας που διατηρεί, μια συγκεκριμένη ενέργεια. Όταν παύσει η διατήρηση, αυτή λοιπόν η ενέργεια φεύγει και το σώμα αποσυντίθεται. Έτσι έχουμε και τα εσωτερικά σώματα, σας έχω πει και άλλες φορές. Όταν έχουμε μάθει το Δία λοιπόν εμείς, τον εθέρα μας, τις περισσότερες φορές, ή τον κοσμικό νου, να μπορούμε να τον εστιάσουμε κάπου, θα διατηρούμε ένα σώμα για να μπορούμε με αυτό σαν εργαλείο να δουλεύουμε. Όταν εμείς όμως δεν μπορούμε να διατηρήσουμε ή σώμα ή κατάσταση, σημαίνει ότι δεν έχουμε την απαιτούμενη προσοχή, εστίαση, εγρήγορση, συγκέντρωση πάνω σε ένα συγκεκριμένο, θα λέγαμε, θέμα. Επίσης και τα γερατιά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η διατήρηση που πάβει, γιατί δυστυχώς κουράζεται ο νους μας, έχει κουραστεί ο νους μας, δεν μπορεί να διατηρήσει τα όνειρα, την όρεξη, τη θέληση για ζωή. Από τις πολλές κακουχίες, τις ασθένειες και όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν, τη διάσπαση του νου μας σε 500 πράγματα κάθε φορά, είναι φυσικό λοιπόν τα γερατιά λίγο έτσι να έρχονται, γιατί δεν διατηρούμε το φυσικό μας σώμα έτσι όπως πρέπει. Όλα προέρχονται από το νου. Σιγά σιγά ο άνθρωπος που αρχίζει και καταλαβαίνει το νου και καταλάβει ότι είναι ένα άλλο πράγμα, γιατί όλο το σύμπαν είναι νοητικό, και καταλάβει ότι είναι κάτι άλλο από τον εγκέφαλο, τότε θα αρχίσει να δουλεύει, θα λέγαμε, σιγά σιγά με
άλλα επίπεδα του νου. Και όχι μόνο με το κατώτερο επίπεδο του νου που εμείς το βλέπουμε σαν αυτό το τις πέντε αισθήσεις του εγκεφάλου και όλο αυτό το 3D το οποίο φαίνεται. Σιγά σιγά λοιπόν φίλοι μου, η εξέλιξη, η νοητική την οποία θα έχουμε, θα αρχίσει να μας δίνει πρόσβαση και σε άλλες διαστάσεις. Μπορεί να υπάρχει αυτή η διάσταση, τα λέγαμε 3D, αλλά η συνδυσιακή μας διάσταση αρχίζει να συλλαμβάνει σιγά σιγά και άλλες διαστάσεις. Οπότε θα μπορούμε να έχουμε ένα, θα λέγαμε, σεβασμό ή μια γνώση ή μια μνήμη ή μια καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη των πραγμάτων. Για να μπορούμε να δούμε πιο εύκολα, θα λέγαμε, και την ενέργεια την οποία εκπέμπει κάθε τι, αλλά και το αποτέλεσμα της κάθε ενέργειας, πράξης, επιλογής μας, σκέψης που φέρνει. Έτσι, θα γίνουμε συνειδητοί, θα λέγαμε, σε αυτό που πριν ήταν αόρατο και ασυνείδητο για μας. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, θέλουμε αλλά δεν μπορούμε ή μπορούμε αλλά δεν θέλουμε κάποιες φορές. Και τα δύο, όσο εσύ ρίχνεις τον εαυτό σου σε κατάσταση θύματος, θέλεις αλλά δεν μπορείς. Όσο εσύ αναβαθμίζεις τον εαυτό σου σε κατάσταση δύναμης, πάντοτε θα λέγαμε, έτσι, το θέμα είναι ότι δεν θέλεις. Θα πρέπει λοιπόν μέσα μας, επειδή αλλάζουμε συνεχόμενα συχνότητες, να καταλάβουμε πότε μιλάει ο ανήμπορος, έτσι, το κομμάτι το αποκομμένο, και πότε μιλάει το κομμάτι το ενωμένο. Όταν είμαστε ενωμένοι, θα λέγαμε, πάντοτε μπορούμε να κάνουμε αυτό. Όταν εμείς δεν είμαστε ενωμένοι, θα λέγαμε κάτι, πάντοτε δεν μπορούμε. Βλέπετε, φίλοι μου, όσο περισσότερο ενωνόμαστε με το όλον, υποστηριζόμαστε με το όλον. Όσο περισσότερο έχουμε αποκοπεί από το όλον, πάντα έρχεται η ώρα να εφαρμόζουμε και να κάνουμε μόνο ό,τι μπορούμε. Και όλα τα άλλα απλά δεν μπορούμε. Έτσι, θέλω να το καταλάβετε αυτό. Εδώ μην τον μπερδεύετε την εξέλιξη την ανθρώπινη, γιατί φυσικά υπάρχει ανθρώπινη εξέλιξη, αλλά και με τη δική σας εσωτερική εξέλιξη. Να δείτε ότι μέσα σας πολλές φορές αλλάζετε. Γιατί αν έχετε μια συγκεκριμένη δύναμη, που λέγαμε από το 1 μέχρι το 9, περισσότερες φορές θυμάστε το 9 και άλλες φορές ξεχνάτε ότι μπορεί να είστε στο 9. Έτσι. Άρα, θα λέγαμε, φυσικά και έχουμε περιορισμούς στην ανθρώπινη εξέλιξη, σαν συλλογική ανθρωπότητα, γιατί έχουμε διαλέξει να μάθουμε σιγά σιγά ένα παιχνίδι, γι' αυτό και ζούμε και στον χρόνο. Έτσι. Όμως, μέσα μας, ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να καταλάβει ότι πολλές φορές ξεχνάει τον εαυτό του, ξεχνάει τη δύναμή του. Ταυτίζεται, πέφτει και όπως σας είπα προηγουμένως, συγκεκριμένες ενέργειες καταλαμβάνουν τον άνθρωπο, έτσι. Γι' αυτό τις ονομάζουμε, τις έχουμε ονομάσει δαίμονες, γιατί λειτουργούν έξω από την πραγματική μας θέληση. Ο άνθρωπος στην πραγματικότητα δεν ζει σε ένα συνειδητό, σε συνειδητή ροή. Δυστυχώς ο άνθρωπος ζει συνεχόμενα στο ψυχολογικό του κόσμο. Ζει σε μια παρασυνειδησιακή κατάσταση. Εμείς πρέπει αυτή την παρασυνείδηση να την κάνουμε συνείδηση. Η συνείδηση η ίδια είναι γνώση. Η συνείδηση η ίδια είναι αλήθεια. Η συνείδηση η ίδια είναι η αγάπη. Εμείς ζούμε σε μια παραγνώση, παραγάπη. Δυστυχώς, όσα πρίσματα έχουμε μέσα μας, τόσο πιο παρασυνείδηση έχουμε. Ενώ στην πραγματικότητα νομίζουμε ότι νιώθουμε και ζούμε στον πραγματικό χρόνο, αυτό που ζούμε είναι στον παρασυνειδησιακό χρόνο που έχουμε μπει λόγω των παρασυνειδησιακών σκέψεων που έχει ο άνθρωπος. Έτσι, έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει και άλλες φορές με τίτλο «Η παρασυνειδησιακή κατάσταση», τα λέγαμε του ανθρώπου, να το ψάξετε στα βίντεο. Λοιπόν, αυτή την γη την έχει δημιουργήσει ο Εσφόρος. Λοιπόν, θέλω να καταλάβετε, φίλοι μου, τι σημαίνει ο Εσφόρος. Λοιπόν, ο Εσφόρος είναι αυτός λοιπόν, που φέρει το φως. Αυτός που φέρει το φως, έτσι, είναι τι άλλο παρά όλη η μορφή εκείνη που σιγά σιγά κουβαλάει το φως μέσα της, ώστε να μεγαλώσει και να φτάσει σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, να μπορεί να φτάσει στα μεγαλύτερα επίπεδα. Τα λουσιφεριανά ή ως φορικά, θα λέγαμε, οι δασκαλίες είναι αυτές που προτείνουν τον άνθρωπο να δημιουργήσει και να φτάσει σε αυτήν τη δική του εξέλιξη. Έτσι, δεν είμαι ούτε υπέρ του εναντίον, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν δεν είχαμε μέσα μας όλοι αυτόν τον αιωσφόρο, δεν θα είχαμε την ικανότητα να μπορούμε να μαθαίνουμε και να συλλαμβάνουμε φως. Γι' αυτό σας είπα, πυκνότητα συνείδησης. Αυτό το πείραμα λοιπόν είναι αιωσφορικό πείραμα, γιατί συνέχεια όταν είμαστε στον χρόνο και στην εξέλιξη και θέλουμε να δυναμώσουμε, να επεκταθούμε και να αναβαθμιστούμε, είναι αιωσφορικό. Ο αιωσφόρος λοιπόν φέρει το φως, γιατί είναι μια μορφή που έχει εσωκλεί ένα φως. Η απόλυτη ένωση είναι σκέτο φως, χωρίς να εσωκλείεται και να περιορίζεται από μορφή. Απ' τη μία έχουμε λοιπόν το Χριστό φως και απ' την άλλη τον αιωσφόρο φως. Ο Χριστός φως είναι αυτός το φως που
που δεν είναι εγκλωβισμένο. Ο Θεός φόρος είναι το εγκλωβισμένο φως. Καταλάβατε, ο Χριστός φως ζει στο αέναο, είναι αιώνιο. Ο Θεός φόρος φως ζει στο χώρο χρόνο, γιατί κάθε φορά μεταλλάσσεται το φως που έχει μέσα του. Ξεκινάει από, το μικρότερο, από τη μικρότερη κοσμική σκόνη και φτάνει μέχρι το πιο υψηλό όν, θα λέγαμε, που υπάρχει και εσωκλεί κάθε σύμπαν, γαλαξία, άνθρωπο, πλανήτη και τα υπόλοιπα. Έτσι. Γι' αυτό να καταλάβετε το κόνσεπτ του εσφόρου, έτσι. Αυτό θέλουν να πούνε. Δεν είναι κάποιος συγκεκριμένος Θεός που έχει δημιουργήσει όλα αυτά. Θέλουν να φύγετε από όλα αυτά τα πράγματα, τις περισσότερες φορές που είναι παραμυθάκια, για να μπορεί να εννοήσει και το μορφές ο εγκέφαλός σας και να μπείτε με τη διέστηση και να καταλαβαίνετε ενεργειακά το τι συμβαίνει. Έτσι. Λοιπόν, λέει, δηλαδή η αυτοσυνείδηση είναι αποτέλεσμα της αποκοπής μας από τη συλλογική συνείδηση ή την πηγή. Και τα δύο. Η πηγή είναι ό,τι πιο συλλογικό υπάρχει. Απ' την άλλη, η αυτοσυνείδηση είναι βεβαίως το αποτέλεσμα της αποκοπής. Δεν μπορείς να έχεις αυτοσυνείδηση, δηλαδή δεν μπορείς να έχεις εαυτό όταν δεν διαχωρίζεις τον εαυτό σου από το όλον. Είναι φυσικό λοιπόν, φίλοι μου, όλη αυτή η αυτοσυνείδηση που έχουμε είναι λόγω βεβαίως του διαχωρισμού. Του διαχωρισμού τον οποίο έχουμε. Γι' αυτό και δεν μπορεί να κρατήσει αιώνια. Έτσι. Άλλο η διατήρηση, καταλαβαίνετε, και άλλο ο διαχωρισμός. Είναι συγκεκριμένες λέξεις που μπορεί να μας δώσουν πάρα πολλά πράγματα να συλλάβετε. Η αυτοσυνείδηση λοιπόν, ναι, είναι αποτέλεσμα μιας αποκοπής που έχει γίνει βάσει του πειράματος για να μπορούμε πραγματικά να φτάσουμε σε μια αυτοσυνείδηση. Αν δεν υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός, δεν θα υπήρχε η αυτοσυνείδηση. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το πείραμα, θα λέγαμε, που συμβαίνει, θα λέγαμε, στον κόσμο, για να έρθει, θα λέγαμε, το αφηρημένο σε συγκεκριμένο και μετά το συγκεκριμένο ξανά σε αφηρημένο, γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι που θεωρούμε εμείς ψυχική μας εξέλιξη, αυτοσυνείδηση. Πάντοτε το αφηρημένο έρχεται να συγκεκριμενοποιηθεί, έτσι, φύγοντας στην υλική ύπαρξη, αυτή που λέμε τώρα εδώ πέρα, στην κρυστάλλωση που ζούμε όλοι, και μετά κάτι ξαναγίνεται αφηρημένο. Τα διάφορα στάδια προς το αφηρημένο είναι αυτά που λέμε θάνατος και σιγά σιγά ότι πάμε να θούμε με την πηγή. Όλα αυτά τα διάφορα πράγματα που ακούμε, αστρικά, τα σώματα και τα διάφορα, δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά βαθμοί από συγκεκριμένο σε αφηρημένο. Συγκεκριμένο είναι η φυσική υπόστασή μας. Έτσι, και πιο πολύ κατεβαίνει και φτάνει στα εγώ, έτσι, σε αυτά που λέμε τα δαιμόνια. Πιο αφηρημένο είναι η αγγελική μορφή μας και φτάνει να ενωθούμε, θα λέγαμε, με την πηγή. Είτε τον ένα δρόμο πάρουμε, είτε τον άλλο δρόμο πάρουμε, έτσι, πάλι στην πηγή θα πάμε. Το θέμα είναι ότι είναι διαφορετικές οι καταστάσεις ενώσεως. Όταν πηγαίνουμε σαν δαίμονες προς το συγκεκριμένο μέχρι να γίνουμε κοσμική σκόνη, και όταν πηγαίνουμε αναπτύσσοντας τον εαυτό μας προς το αφηρημένο, γινόμενοι, θα λέγαμε, πιο συνειδησιακά, έτσι, μεγάλα όντα. Λοιπόν, θα πούμε άλλο ένα και θα σταματήσουμε. Λέει ο Παναγιώτης, εντάξει, οκ, okay, μαλακίες λέει, λένε, λέει ότι τι γίνεται ο σφόρος, ήμαρτον, αστερός κονήμας, την πιστεύει σε παγανιές, άκου λέει και εμένα. Okay. Λοιπόν, η Άννα λέει, αναλόγως των σκεπτομορφών μας έχουμε και τα ανάλογα αποτελέσματα στη ζωή μας. Είναι φυσικό λοιπόν, φίλοι μου, όπως σας είπα, ότι ο κόσμος ζει στην δική του παρασυνείδηση. Δεν βλέπει την πραγματικότητα, αλλά βλέπει τις προβολές. Σπάνιοι, θα λέγαμε, είναι άνθρωποι εκείνοι που μπορούν να καταλάβουν τον εαυτό τους, ώστε να βλέπουν πραγματικά αυτό που συμβαίνει και όχι την προβολή του εαυτού τους. Για να φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο, πρέπει να έχουμε φτάσει σε μια σιωπή, σε μια ησυχία του νου. Γι' αυτό σε πολλές διδασκαλίες σου λένε πώς να σιωπάσεις το νου για να μπορείς να συλλάβεις το πραγματικό. Εμείς θα το πούμε λίγο πιο καθαρά. Πρέπει να έχεις βγει έξω από το πρίσμα σου, τον εγωισμό σου, να μπορείς να συλλάβεις το αυθεντικό, το αντικειμενικό. Όσο είσαι στο υποκειμενικό, φυσικά, φυσικό είναι να μπορείς να συλλάβεις έτσι το πραγματικό. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, παρόλα αυτά, αναλόγως το τι ενέργειες και σε τι συντόνιση βάζουμε τον εαυτό μας, είναι φυσικό ότι να εκπέμπουμε, αυτό θα λάβουμε. Ο άνθρωπος όμως, σας είπα, πολλές φορές μπερδεύει τη σκέψη με τη δόνηση. Και πολλές φορές λοιπόν δεν καταλαβαίνει τα δικά του, τις δικές του συγκινήσεις και τα συναισθήματα. Πιο κοντά στη δόνηση στην πραγματική μας είναι το συνέστημα. Όμως πρέπει να μάθει να το ξεχωρίζει ο άνθρωπος. Πολλές φορές νιώθουν ένα συγκεκριμένο συνέστημα, αλλά δεν ξέρουν τι είναι αυτό το συνέστημα οι άνθρωποι. Βλέπετε ο διαχωρισμός του κέντρου με την περιφέρεια. Κοινώς αυτό που λένε νους και καρδιά. Το κέντρο μας πάντοτε. Έτσι πρέπει να το ξέρετε ότι είναι η πραγματική δόνηση που μας συγχρονίζει κάθε φορά με την κάθε χρονογραμμή και την κάθε στιγμή.
Ο άνθρωπος όμως δεν έχει ενώσει τη σκέψη με τη δόνηση. Δεν έχει ενώσει τη σκέψη με το συναίσθημα. Δεν μπορεί να καταλάβει τις πεπιθήσεις που βγάζουν ανάλογα συναισθήματα. Απλά πολλές φορές καταλαβαίνει τα συναισθήματα και δυστυχώς τα δικαιολογεί με διάφορες άλλες, θα λέγαμε, σκέψεις. Δεν μπορεί να βρει την πραγματική αιτία για να φέρει ανάλογο συναίσθημα την ώρα που μπορεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι συγκεκριμένη δόνηση. Επίσης, κάθε φορά μπορεί να έχει μια ευχάριστη δόνηση, παρόλα αυτά μπορεί να είναι ευχάριστη. Δεν καταλαβαίνει ότι το επειδή είναι ευχάριστο για εκείνον δεν πάει να πει ότι ξέρει τι επίπεδο του πραγματικού είναι. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν ευχάριστα, όμως το επίπεδο τους είναι εκείνο που θα τους φέρει, που θα φέρει συνέπειες, θα λέγαμε, ανάποδες από αυτό που περιμένουν. Γιατί? Γιατί εκείνοι οι ευχαρίστοι δεν ξέρουν από πού προέρχεται οι ίδιοι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, τι κάνουν? Ακολουθούν τον ενθουσιασμό τους και περνάνε τα διάφορα μαθήματα από τις αιτίες και τα αποτελέσματα. Γι' αυτό σας είπα, ο εγωισμός, η αποκοπή, η υπεροψία που έχει ο άνθρωπος να νομίζει και συνέχεια να πλάθει και να δικαιολογεί, τον κάνει να μπορεί να καταλάβει την πραγματική δόνηση σε σχέση με το τι συμβαίνει, θα λέγαμε, στην ομοτέλεια. Μια δόνηση, ο άλλος μπορεί να νιώθει ευχάριστα, παραδείγματος χάρη, ένας πρεζάκιος να παίρνει την πρέζα του, ή ένας άνθρωπος να χαίρεται με το κακό, ή ένας άνθρωπος να ξέρει να κλέβει και να νιώθει καλά. Βλέπετε, αυτά τα παραδείγματα στα λέω για να δείτε ότι ενώ νιώθει ευχάριστα και κάτι, και μπορεί να είναι στην ψυχή του εξέλιξη, να πάει να κλέψει, να κάνει οτιδήποτε, δεν μπορεί να καταλάβει τις εκπομπές, τις συχνότητες τις οποίες εκπέμπει και ότι αυτόματα πίσω θα γυρίσουν για να τον κάνουν, όχι να τον τιμωρήσουν, αλλά σαν συνέπεια για να μπορεί να δει την αιτία και το αποτέλεσμα, όλη τη διαδικασία της ενέργειας, για να ξέρει αν θα την επιλέξει την επόμενη φορά. Λοιπόν, φίλοι μου, εδώ φτάσαμε και στο σημερινό τέλος. Μπορείτε να κοινοποιήσετε, να συνεργαστούμε, να διαδώσετε, να μοιράσετε τη γνώση. Χαίρομαι πολύ, πολλοί μαζί συνδημιουργούμε, άλλοι συνειδητά, άλλοι πιο ενεργά, άλλοι όχι τόσο ενεργά, αλλά όλοι μαζί συνδημιουργούμε. Από την εστίαση που μου δίνετε και την προσοχή σας, μέχρι και τις ερωτήσεις τις οποίες που κάνετε, μέχρι τις κοινοποιήσεις τις οποίες κάνετε, ακόμα και μέχρι σε κάποιον άνθρωπο που θα δώσετε ένα βιντεάκι, όλοι μαζί συνεισφέρουμε έτσι να διαδοθεί πληροφορία, γιατί βοηθώντας τον πλησίον μας, βοηθάμε τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας τον εαυτό μας, μαθαίνουμε τον πλησίον μας. Γνωρίζοντας τον πλησίον μας, μαθαίνουμε τον εαυτό μας. Αγάπα τον πλησία σου σαν τον εαυτό σου, σημαίνει στην πραγματικότητα το γνώθι σε αυτόν. Με άλλο τρόπο. Λοιπόν, αυτά από μένα και σήμερα. Χαίρομαι πολύ. Ειρήνη σε όλους.